αναλάβαμε τη διακυβέρνηση, το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν ήταν απλά σε κρίσιμη κατάσταση, ήταν σχεδόν σε κατάρρευση, στα όρια της κατάρρευσης. Άλλωστε, οι επιπτώσεις από μια καταστροφική πενταετία για τον τόπο, 2010-2014, όπου συρρυκνώθηκε το 25% το καθάριστο εγχώριο προϊόντος, χάσαμε το 1/4 του εθνικού μας πλούτου, οι επιπτώσεις ήταν δραματικές κυρίως στον τομέα του κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής προστασίας, όπου ο τομέας της δημόσιας υγείας βρέθηκε στο επίκεντρο αυτού του πρωτοφανούς βομβαρδισμού. Και βέβαια θα ήθελα να πω, γιατί αυτό δεν πρέπει να το παραλείπουμε, ότι θα μπορούσε να έχει γίνει διαφορετικά, αλλά δεν έγινε τυχαία αυτή η επίθεση στο χώρο της, του κοινωνικού κράτους και ιδιαίτερα στο χώρο της δημόσιας υγείας. Διότι αυτή η κατάσταση κατάρρευσης την οποία εμείς αντικρίσαμε δεν οφείλεται μονάχα στις δρακόντιες, όπως είπα πιο πριν, μνημονιακές υποχρεώσεις και στη δρακόντια δημοσιονομική προσαρμογή. Ούτε θα έλεγα και στην ανικανότητα ή στην αδιαφορία όσων βρίσκονταν πιο πριν στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Σε μεγάλο βαθμό πιστεύω ότι υπήρξε συνειδητή στοχοποίηση της δημόσιας υγείας με ιδεολογικού χαρακτήρα επιλογές. Επιλογές που λένε ότι ο καθολικός, που μας έλεγαν μάλιστα τότε εκείνη την εποχή και διαφήμιζαν ότι ο καθολικός και δημόσιος χαρακτήρας της υγείας είναι μια αντίληψη ξεπερασμένη. Και βεβαίως επιλογές που είχαν ως στόχευση, θα έλεγα, την συρρήκνωση της δημόσιας περίθαλψης, προκειμένου να ανοίξει το πεδίο στα ιδιωτικά συμφέροντα του χώρου. Και βεβαίως όσοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν για υπηρεσίες υγείας, αφήνονται στη μοίρα τους. Και θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι δηλαδή μόνο η σκληρή δημοσιονομική προσαρμογή σε συνδυασμό με μια ιδεολογική αιμονή να τα αφήσουμε όλα στην λειτουργία της ελεύθερης αγοράς χωρίς καμία πρόνοια για κοινωνική προστασία. Είναι και το γεγονός ότι πριν την κρίση ο χώρος της υγείας είχε γίνει ένα πεδίο προνομιακό, θα έλεγα, για την κατασπατάληση πόρων, ένα πεδίο διαφθοράς, για προκλητικές υπερτιμολογήσεις φαρμάκων και προμηθειών, για βρώμικες συναλλαγές και αλυσβερίσια, μια διαρκής λαιλασία εξωφρενικής κλίμακας του δημόσιου συμφέροντος με πρώτα θύματα τα ασφαλιστικά ταμεία και τον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ενώ οι δαπάνες μεγάλωναν πριν την κρίση, η ποιότητα των υπηρεσιών παρέμενε σε δραματικά χαμηλό επίπεδο. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο οι ιδιωτικές δαπάνες για υπηρεσίες υγείας αυξάνονταν επίσης σταθερά, καθιστώντας το ελληνικό σύστημα υγείας σε ένα από τα πιο ιδιωτικοποιημένα συστήματα, όχι μονάχα στην Ευρώπη αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Να σημειώσουμε λοιπόν ότι παρά τις δραματικές περικοπές που επιβλήθηκαν στον χώρο της υγείας με τα μνημόνια, και εδώ είναι ίσως το πιο ανήθικο στοιχείο του πράγματος, το πάρτι αυτό της κατασπατάλησης δημοσίων πόρων, στο οποίο αναφέρθηκα πιο πριν, συνεχίστηκε. Συνεχίστηκε κανονικότατα, θα έλεγα, μέχρι τον Γενάρη του 2015. Και στόχος, δυστυχώς, των μνημονιακών περικοπών της περίοδου 2010-2014 δεν ήταν η αδιαφάνεια και η διαπλοκή, αλλά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας
που δυστυχώς συμπιέστηκε ακόμα περισσότερο. Η συναλλαγή με συμφέροντα και η διαφθορά παρέμειναν ανέγκυκτες, αλλά οι ελλείψεις προσωπικού και βασικών υλικών πολλαπλασιάστηκαν. Τα ταλαιπωρία των ασθενών και των οικογενειών τους μεγάλωσε. Τα νοσοκομεία μας, τα δημόσια νοσοκομεία, οδηγήθηκαν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και της λειτουργικής κατάρρευσης και μάλιστα, και αυτό ίσως είναι το πιο σοβαρό, σε περιόδους που ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας δεν είχε πλέον άλλη επιλογή πέραν του δημόσιου συστήματος υγείας. Αυτή ήταν η κατάσταση που αντιμετωπίσαμε το 2015. Ξέραμε τις τεράστιες δυσκολίες που σχετίζονταν με τη γενικότερη δημοσιονομική κατάσταση. Γνωρίζαμε επίσης ότι μια κυβέρνηση σαν τη δική μας κρίνεται με πολύ πιο αυστηρά κριτήρια στα θέματα λειτουργίας του κοινωνικού κράτους, αλλά το να σταθεί στα πόδια του ο χώρος της υγείας ήταν και εξακολουθεί να είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής. Και πρέπει να ομολογήσω ότι δεν είναι μια εύκολη υπόθεση αυτή. Δεν ήρθα σήμερα εδώ για να παρουσιάσω μια εικόνα ωρεοποιημένη, διότι γνωρίζω και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες και ότι η εικόνα στα δημόσια νοσοκομεία σήμερα δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι ακόμα, παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα. Και βεβαίως δεν είναι εφικτό να μεταμορφωθεί πλήρως αυτή η εικόνα που την παραλάβαμε στο όριο της κατάρρευσης. Πρέπει λοιπόν να γίνουν πολλά βήματα ακόμη. Γνωρίζω όμως ταυτόχρονα ότι τόσο η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, όσο και κυρίως θα έλεγα το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό και λοιπό προσωπικό των νοσοκομείων, δίνουν αυτά τα δύο χρόνια μια τεράστια μάχη, ένα τιτάνιο αγώνα για να ξαναστήσουν τα δημόσια νοσοκομεία στα πόδια τους. Και τη μάχη αυτή θα τη στηρίξουμε όσο μπορούμε και πιστεύω ότι στο τέλος θα την κερδίσουμε, θα τα καταφέρουμε. Η κυβέρνηση έθεσε από την πρώτη στιγμή κάποιες πολύ σημαντικές προτεραιότητες στον τομέα της υγείας, στον χώρο της υγείας, που αφορούσαν πρώτον την καθολική πρόσβαση όλου του πληθυσμού σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ιατροφαρμακευτική κάλυψη όλων των πολιτών και των ανασφάλιστων. Δεύτερον, θέσαμε ως προτεραιότητα την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και ιδιαίτερα των νοσοκομείων με πόρους και με προσωπικό. Και τρίτον, την εξάλληψη των χρόνιων στρεβλώσεων και την αντιμετώπιση των φαινομένων διαφθοράς και σπατάλης, ιδιαίτερα στο φάρμακο αλλά και στις προμήθειες. Μέχρι τώρα, και επαναλαμβάνω, υπό εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες δημοσιονομικές, νομίζω ότι ο απολογισμός πάνω σε αυτές τις τρεις προτεραιότητες είναι θετικός. Και θα εξηγήσω γιατί. Πρώτα και κύρια, έχει αντιμετωπιστεί το τεράστιο αυτό κοινωνικό πρόβλημα της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης των ανασφάλιστων. Όλοι θα θυμόμαστε πως ιδιαίτερα μετά την κρίση που εκατομμύρια συμπολίτες μας έμειναν χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, πήγαιναν μεν στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά μετά έρχονταν τον μπουγιουρτή μέσω της εφορίας. Υπήρχαν και προβλήματα βεβαίως με συμπολίτες μας που βρισκόντουσαν σε απόγνωση για το λόγο του ότι δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν προβλήματα υγείας ακριβώς εξ αυτού του λόγου. Νομίζω ότι ήταν μια δύσκολη διαπραγματευτική μάχη και μια σημαντική κατάκτηση εν μέσω
της δύσκολης περίοδου που βιώνουμε, το ότι καταφέραμε πέρυσι να ψηφίσουμε το παράλληλο πρόγραμμα και τη δωρεάν πρόσβαση 2,5 εκατομμύριων συμπολιτών μας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, σχεδόν το 1 τρίτο από αυτούς έχουν σήμερα μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα. Επίσης έχει ξεκινήσει και είναι σε εξέλιξη μια συστηματική προσπάθεια σε ό,τι αφορά το δεύτερο στόχο για την ενίσχυση του ΕΣΥ, έχει ξεκινήσει μια συστηματική προσπάθεια για την κάλυψη του ΕΣΥ με αναγκαίο προσωπικό. Ενώ στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου 2015-2018 έχουν στηριχτεί αρθριστικά με πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ οι λειτουργικές δαπάνες των νοσοκομείων και των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Προωθήθηκαν αλλαγές στο ζήτημα των ιδιωτικών εργολαβιών στη φύλαξη, στην καθαριότητα και στην σύντηση, με σημαντικά ωφέλη για τη λειτουργία των νοσοκομείων και με σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων για το δημόσιο ταμείο, παρά τις δυσκολίες που διαρκώς αντιμετωπίζουμε σε κάθε τέτοια πρωτοβουλία, αλλά εμείς οι αστοιχείωτοι καταφέρνουμε και ξεπερνάμε πολλές φορές ακόμα και θεσμικά εμπόδια αυτών που έχουν ιδιαίτερη στοιχείωση για να μας θέτουν τέτοια εμπόδια, τα ξεπερνάμε και ναι, θα τα καταφέρουμε να στηρίξουμε τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας με ίδια μέσα για να είναι και οικονομικότερες αλλά και να καλύπτουν πλήρως το πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων, γιατί κανένα σύστημα δεν στηρίζεται μονάχα σε αριθμούς, αλλά πίσω από τους αριθμούς κρύβονται άνθρωποι, χάρη στους οποίους μπορεί και στηρίζεται σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας, είτε αυτοί είναι γιατροί, είτε νοσηλευτικό προσωπικό, είτε οι απλοί εργαζόμενοι, οι καθαρίστριες, οι καθαριστές, οι φροντιστές που στηρίζουν το σύστημα. Προωθήσαμε θεσμικές παρεμβάσεις για τον εξορθολογισμό του συστήματος των προμηθειών και την αντιμετώπιση της προκλητής ζήτησης στα φάρμακα, με στόχο τη διασφάλιση της καθολικής και ισότιμης πρόσβασης στα αναγκαία και αποτελεσματικά φάρμακα και σε σύγχρονες θεραπείες. Καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα νοσοκομεία και στις δομές του ΕΣΥ, με κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ασθενών. Και κάτι εξίσου σημαντικό, είναι σε εξέλιξη στη Βουλή, το γνωρίζετε όλοι, μια διαδικασία διερεύνησης των μεγάλων σκανδάλων στον χώρο της υγείας. Σκανδάλων που αφορούν την γνωστή υπόθεση του Κελπνό, την χρεοκοπία και εκχώρηση του Ερίκος Δινάν, τις εκτεταμένες δωροδοκίες από την πολυεθνική εταιρεία Novartis. Υποθέσεις που ζημίωσαν με τεράστια ποσά το ελληνικό δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και το ίδιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, και είναι, θα έλεγα, πράγματι πολύ μεγάλη η ντροπή που αισθάνεται κανείς παρακολουθώντας τις αποκαλύψεις από την πορεία της Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή. Δύσοσμες αποκαλύψεις, πολύ πιο δύσοσμες και από τους τόνους των σκουπιδιών στους δρόμους που άρχισαν να μαζεύονται από χθες. Αυτά να δούμε πώς θα μαζευτούν. Αποκαλύψεις που φανερώνουν, πέραν όλων των άλλων, και τον ευτελισμό ενός ολόκληρου πολιτικού συστήματος, που είχε μετατρέψει τη δημόσια υγεία σε πεδίο εξυπηρέτησης συμφερόντων και διασπάθησης δημόσιου χρήματος. Ένα πολιτικό σύστημα που την ίδια στιγμή που βύθιζε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, φρόντιζε να βολεύει τους δικούς του ανθρώπους, φρόντιζε να τρέφει αργόμισθους και αργομισθίες, να χρηματοδοτεί, να δωροδοκεί δημοσιογράφους και μέσα ενημέρωσης για να έχει κάλυψη, και να χαρίζει ταυτόχρονα δημόσια νοσοκομεία σε ιδιώτες
ακόμη και το πιο εξευτελιστικό, να μην πληρώνει οι ίδιοι ή οι συγγενείς τους, να μην πληρώνουν νοσήλια. Μέχρι εκεί είχαν φτάσει. Καλά οι εξετάσεις. Όλα αυτά είναι πολύ δυσάρεστα πράγματα, γιατί επαναλαμβάνω, εδώ μιλάμε για τον απόλυτο ευτελισμό και την απόλυτη αναξιοπρέπεια ενός πολιτικού συστήματος. Αλλά δυστυχώς αυτή ήταν η πραγματικότητα στον χώρο της υγείας για πάρα πολλά χρόνια. Ένα πάρτι για λίγους και εκλεκτούς την πλάτη του Έλληνα φορολογούμενου. Και τώρα που αυτά βγαίνουν στη δημοσιότητα, κάποιοι θέλουν πάση θυσία να κρατηθούν στο σιρτάρι. Και είμαστε βέβαιοι ότι θα χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο γι' αυτό. Από την συσκότηση και την σιγία σειρμάτου στα κατά τα άλλα λαλίστατα για ψιλουπίδημα συστημικά μέσα ενημέρωσης, το θέμα των αποκαλύψεων στην Εξεταστική δεν έχει γίνει ούτε πρωτοσέλιδο, ούτε κύριο θέμα, ούτε καν θέμα στα δελτία των ειδήσεων πολλών σταθμών. Είναι ασήμαντα θέματα αυτά. Θα δούμε επιθέσεις λάσπης, στοχοποίησης, απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρων, θα τα δούμε όλα αυτά. Αλλά εγώ θέλω σήμερα εδώ να στείλω ένα μήνυμα. Αδίκως κουράζονται. Πρώτα απ' όλα τους έχει καταλάβει ο κόσμος. Δεύτερον, δεν μπορεί να γυρίσει πίσω και να θέλαμε αυτή η διαδικασία. Όλα θα έρθουν στο φως. Και όλες οι ευθύνες, όσο ψηλά και αν βρίσκονται, θα καταλογιστούν. Γιατί για εμάς αυτό είναι πρωτίστως ένα ηθικό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα τεράστιας ηθικής σημασίας απέναντι σε μια κοινωνία που έχει σηκώσει στις πλάτες τις τεράστιες θυσίες όλο το βάρος της κρίσης και πρέπει, ζητά, και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να δημιουργήσουμε συνθήκες δικαίωσης και κάθαρσης. Έρχομαι λοιπόν τώρα στον προγραμματισμό, αυτά θα τα ξαναδούμε το επόμενο διάστημα. Άλλωστε η εξεταστική θα προχωρήσει σε ένα βάθος χρόνου, διότι είναι τεράστιοι φάκελοι που εξετάζει και νομίζω ότι η ολομέλεια της Βουλής θα έχει τη δυνατότητα μέχρι το τέλος του χρόνου να πάρει αποφάσεις σε σχέση με το πόρισμα που θα καταλήξει η εξεταστική. Έρχομαι τώρα στον προγραμματισμό, που ήταν το κύριο αντικείμενο της σημερινής συνεργασίας που είχαμε με τον Υπουργό και τον Αναπληρωτή Υπουργό, τους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου. Το πιο σημαντικό θέμα είναι η μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Μια μεταρρύθμιση, θα έλεγα, στρατηγικού χαρακτήρα που αλλάζει το χάρτη της δημόσιας υγείας. Πριν από λίγες εβδομάδες βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη και μίλησα για μια μικρή επανάσταση στον χώρο της υγείας. Δεδομένων των αναλογιών, θα μπορούσε να πει κανείς ότι για τις μέρες μας είναι μια τόσο σημαντική τομή, αντίστοιχη αυτής που ήταν τη δεκαετία του 80 η ίδρυση του Εθνικού Συστήματος. Και πράγματι, προχωράμε στη δημιουργία ενός οργανωμένου δικτύου τοπικών μονάδων υγείας, που έχει στόχο να βελτιώσει αποτελεσματικά, αποφασιστικά την πρόσβαση των πολιτών σε μια ολιστική και υψηλού επιπέδου υγειονομική φροντίδα κοντά στον τόπο κατοικίας των πολιτών, με έμφαση στην πρόληψη, στην αγωγή υγείας και στην κατοίκον φροντίδα. Παράλληλα με τη δημιουργία των τοπικών μονάδων υγείας, ενισχύονται και αναβαθμίζονται οι υπάρχουσες δομές πρωτοβάθμιας περίθαλψης, δηλαδή οι μονάδες του λεγόμενου παιδί και τα κέντρα υγείας, έτσι ώστε να λειτουργήσουν ως δεύτερο και πιο εξειδικευμένο επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού φίλτρου προς τα νοσοκομεία και αποσυμφορίζοντας τα νοσοκομεία από περιστατικά τα οποία κανονικά θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται στο πρωτοβάθμιο πεδίο. Άμεσος στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2017 να έχουν τεθεί σε λειτουργία
239 τοπικές μονάδες υγείας σε 80 διαφορετικές αστικές περιοχές της χώρας. Οι περιοχές αυτές έχουν επιλεγεί με κριτήριο τις υγειονομικές ανάγκες του πληθυσμού, την προσβασιμότητα, την δυσκολία προσβασιμότητας σε υπηρεσίες υγείας και βέβαια με βασικό κριτήριο την οικονομική και κοινωνική κατάσταση του τοπικού πληθυσμού. Για την στελέχωση των δομών αυτών προκυρήσονται άμεσα πάνω από 3.000 θέσεις γιατρών και λοιπού υγειονομικού προσωπικού. Από τις 3.000 θέσεις οι περίπου 1.300 θα είναι θέσεις γιατρών, που είναι αναγκαίες, κρίνονται αναγκαίες σύμφωνα με το σχεδιασμό. Επιπλέον με το δίκτυο των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας θα συνεργάζονται όπου είναι απαραίτητο και οι ιδιώτες οικογενειακοί γιατροί, οι οποίοι θα είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ. Σήμερα υπάρχουν περίπου 5.500 τέτοιοι. Στόχος μας είναι το επόμενο διάστημα να αυξηθούν, να φτάσουν περίπου τις 7.500, δηλαδή να έχουμε επιπλέον περίπου 2.000 ιδιώτες οικογενειακούς γιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΗ που θα συνδράμουν στο δίκτυο δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Με την ανάπτυξη του νέου μοντέλου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, εκτός από βελτίωση της ποιότητας της δημόσιας περίθαλψης, προσφέρουμε και την ευκαιρία, μετά από πάρα πολλά χρόνια, μιας αξιοπρεπούς επαγγελματικής προοπτικής για νέους επιστήμονες, για νέους γιατρούς. Και θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα σε αυτό το πολύ σημαντικό επιστημονικό προσωπικό της χώρας, τους νέους επιστήμονες, νέους γιατρούς που τα τελευταία χρόνια εγκατέλειψαν τη χώρα και βρέθηκαν να υπηρετούν σε μονάδες υγείας στο εξωτερικό. Και πράγματι θέλω και από αυτό το βήμα να απευθύνω πρόσκληση σε νέες και νέους επιστήμονες γιατρούς να δούνε θετικά την προοπτική να επιστρέψουν στη χώρα και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε αυτή τη νέα προσπάθεια για την δημιουργία ενός αξιόπιστου αποτελεσματικού δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα μας. Ένα δεύτερο πεδίο προτεραιότητας είναι αυτό που αφορά σχέση με τον προγραμματισμό μας, είναι αυτό που αφορά στην αντιμετώπιση των οξυμένων αναγκών του συστήματος υγείας σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Και επειδή, ξέρετε, εδώ κάποιοι παίζουν με τους αριθμούς και μας μπλέκουν με αριθμούς, εγώ θα ήθελα να κάνω ένα απολογισμό. Γιατί είχα έρθει πριν από 2 χρόνια, είχα μιλήσει για την δρομολόγηση προσλήψεων, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε ακόμα σε στενά πλαίσια παρακολούθησης και στον λεγόμενο κανόνα, είμαστε στο 1:4 τώρα, ένας έρχεται, 4 φεύγουν από το δημόσιο, θα γίνει 1:3, 1:2 και θα καταλήξουμε στο 1:1 σε λίγα χρόνια από σήμερα. Σε 3-4 χρόνια. Όμως προσέξτε, η συνολική εικόνα τούτη την ώρα είναι ότι από τον Οκτώβριο ουσιαστικά του 2015 μέχρι σήμερα έχουμε ενισχύσει το σύστημα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με περίπου 9.000 άτομα που έχουν αναλάβει υπηρεσία τα τελευταία 2 χρόνια. Από αυτούς, οι 3.000 είναι μόνιμο προσωπικό. Και έχουμε δρομολογήσει, έχουν προκηρυχθεί, ήταν αναμένονται να προκηρυχθούν θέσεις για άλλα 9.500 περίπου χιλιάδες άτομα. Και από αυτούς, οι 5.000 περίπου θα είναι μόνιμο προσωπικό. Αντιλαμβάνεστε ότι το νούμερο των 9.000 δεν σημαίνει ότι
αυξήθηκαν 9.000 όσοι υπηρετούν στο δημόσιο σύστημα υγείας, γιατί είχαμε και κάποιες αποχωρήσεις. Αλλά αντιστρέψαμε πλήρως την εικόνα, τη ροπή, όπου ήταν για 4 χρόνια η δραματική μείωση προσωπικού και για πρώτη φορά από το 2015 και μετά, το 2016 ουσιαστικά και μετά, έχουμε αύξηση προσωπικού πάνω από 4 με 5 περίπου χιλιάδες, είναι οι περισσότεροι από την προηγούμενη φορά που χάρτησε αυτό εδώ το κτίριο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Από τις 9.500 περίπου που δρομολογούμε να προσθέσουμε υπηρετούνται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας το επόμενο διάστημα, οι 2.000, με συγχωρείτε, από τους 9.500 είπα ότι οι 5 περίπου θα είναι μόνιμοι, από τους 5.000 μόνιμους οι 2.000 αναμένεται να είναι γιατροί. Το αμέσως επόμενο διάστημα έχουμε την προκήρυξη 790 μόνιμων γιατρών του ΕΣΥ σε όλη τη χώρα, με προτεραιότητα στη στελέχωση των τμήματων επειγόντων περιστατικών και των μονάδων εντατικής θεραπείας. Μίλησα πιο πριν για την δύσκολη εικόνα που έχουν ακόμα τα δημόσια νοσοκομεία. Αλλά γιατί πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, να δίνουμε την εικόνα όπως πραγματικά είναι. Εν τούτης, είναι γεγονός ότι έχουν ανοίξει μονάδες αυξημένης φροντίδας και μονάδες εντατικής θεραπείας που έμεναν κλειστές, όχι γιατί δεν υπήρχαν, γιατί δεν υπήρχε υλικοτεχνική υποδομή, γιατί δεν υπήρχε προσωπικό. Και σήμερα έχουμε σχεδόν την πλήρη λειτουργία. Προχωρούμε λοιπόν σε αυτούς τους 790 γιατρούς μόνιμους. Την περασμένη Τετάρτη υπογράφηκε από τον Υπουργό η έγκριση για την προκήρυξη των θέσεων αυτών από τα νοσοκομεία και μέχρι τέλος Αυγούστου θα έχουν προκηρυχθεί όλες οι θέσεις. Και δρομολογούμε και την παράταση θητείας περίπου 1.500 επικουρικών γιατρών και λοιπού προσωπικού για τουλάχιστον έναν ακόμα χρόνο. Πρόκειται για προσωπικό που καλύπτει ζωτικές ανάγκες στη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας και ήδη προετοιμάζεται η σχετική νομοθετική ρύθμιση. Αυτός είναι και ο λόγος, φίλες και φίλοι, που βλέπουμε, παρά τις μεγάλες δυσκολίες, την αναγνώριση αυτών των προσπαθειών από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, από τους ίδιους τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στο Εθνικό Σύστημα. Γι' αυτό και κάποιοι βολεμένοι συνδικαλιστές που είχαν μάθει να συνδικούν και στη Ρεμούλα και στη Διαπλοκή παλιότερα, δεν μπορούν να κάνουν πια συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας παρά μόνο σε μπαλκόνια παρακείμενων πολυκατοιών. Όταν προκυρήσουν απεργίες ή στάσεις εργασίας, ανταποκρίνεται ένα ποσοστό γύρω στο 4 με 5%. Έχουν και μουλάρια. Αυτή είναι η εικόνα. Αλλά εγώ θα πω ότι είναι χρήσιμες αυτές οι διαμαρτυρίες και ότι μας κάνουν καλό. Διότι πράγματι μας υπενθυμίζουν ότι πρέπει να κρατάμε χαμηλά τον πήχη, υψηλά τις προσδοκίες, αλλά χαμηλά τον πήχη. Δεν είμαστε εδώ για να πανηγυρίζουμε, είμαστε εδώ για να δουλέψουμε σκληρά. Γιατί, επαναλαμβάνω, η εικόνα στα δημόσια νοσοκομεία έχει καλυτερεύσει, αλλά δεν είναι αυτή που αντιστοιχεί στις ανάγκες και στις θυσίες του ελληνικού λαού. Και πρέπει να δουλέψουμε για να γίνει ακόμα καλύτερη το επόμενο διάστημα. Τρίτη βασική προτεραιότητά μας είναι η πολιτική στον τομέα του φαρμάκου. Το Υπουργείο θα προσχωρήσει το επόμενο διάστημα στη συγκρότηση μιας ειδικής επιτροπής, αποστολή της οποίας θα είναι να αξιολογεί τα καινοτόμα και ακριβά φάρμακα που είναι αναγκαίο να αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΗ, έτσι ώστε οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε ασφαλή και αποτελεσματικά φάρμακα. Είναι περιττό να πω ότι τα κριτήρια αξιολόγησης θα είναι επιστημονικά και όχι δημοσιονομικά. Συνεργαζόμαστε με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος μας παρέχει τεχνική βοήθεια στο θέμα αυτό και εγγυάται την κουλτούρα της καθολικής κάλυψης των φαρμακευτικών αναγκών του πληθυσμού. Παράλληλα, αναβαθμίζεται ο μηχανισμός διαπραγμάτευσης
για προσιτές τιμές αποζημίωσης στα νέα ακριβά φάρμακα, εκεί όπου η διαδικασία της διαπραγμάτευσης εφαρμόστηκε ήδη, όπως τα φάρμακα για τη χρόνια υπατήτιδα σε, έχουμε σημαντικές εκπτώσεις. Με αποτέλεσμα να διασφαλίζουμε την πρόσβαση στις νέες θεραπείες σε πενταπλάσιο αριθμό ασθενών. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Επίσης, το Υπουργείο προωθεί την αναβάθμιση των διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλων στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και συνεπώς την ορθολογική χρήση των εξετάσεων και των φαρμάκων. Και θέλω εδώ να κάνω και ένα πολιτικό σχόλιο. Με όλα αυτά γίνεται καθαρό ποιος επιδιώκει να κάνει πολιτική στο χώρο της υγείας προς όφελος κοινωνίας και ποιοι τα προηγούμενα χρόνια ύψωναν ένα τείχος, ύψωναν φραγμούς, προκειμένου να μπορεί να λειτουργεί η διαπλοκή και να εξυπηρετούνται συμφέροντα. Ένας τέταρτος τομέας προτεραιότητας, και κλείνω, αφορά την ριζική αναβάθμιση του ΕΚΑΒ. Το προηγούμενο διάστημα ολοκληρώθηκε η πρόσληψη 186 διασωστών για την κάλυψη των άμεσων αναγκών που προκάλεσε το κύμα αποχωρήσεων των τελευταίων χρόνων. Προσελήφθησαν επίσης μέσω Κελπνό 31 διασώστες για τις δομές φιλοξενίας των προσφύγων, καθώς και 50 διασώστες για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, ενώ άλλες 29 προσλήψεις για έναν χρόνο έγιναν μέσω του ΑΕΔ. Τις αμέσως επόμενες μέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η πρόσληψη 93 νέων διασωστών με βάση τα αποτελέσματα που έχουν δημοσιευθεί από τον ΑΣΕΠ. Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την προμήθεια 90 ασθενοφόρων, νέων ασθενοφόρων και κινητών μονάδων που ήταν σε εκκρεμότητα από το 2007 και συγκροτήθηκε η νέα βάση αεροδιακομιδών στην Σύρο για την κάλυψη των κυκλάδων, καθώς και ένας νέος μηχανισμός αεροδιακομιδών στην Χαλκιδική για τους καλοκαιρινούς μήνες και ετοιμάζονται και άλλες δύο βάσεις στο Βόρειο Αιγαίο, η μία στη Μυτιλίνη και στο Ιόνιο η άλλη στο Άκτιο, στην Πρέβεζα. Μέσα στο φθινόπωρο θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την προμήθεια 100 νέων ασθενοφόρων. Στον στόλο αυτό θα προσθεθούν και τα 143 ασθενοφόρα που δόρισε στο ΕΚΑΒ το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, καθώς και τα 30 ασθενοφόρα που δορίζει η κοινοπραξία του αγωγού ΤΑΠ για την περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Αυτοί λοιπόν ήταν οι τέσσερις άξονες προτεραιοτήτων του προγραμματισμού μας στο επόμενο διάστημα. Πέρα από αυτούς, επιγραμματικά να αναφερθώ και σε μια σειρά άλλες παρεμβάσεις, μόνο με τίτλους, που βρίσκονται στον προσεχή προγραμματισμό του Υπουργείου. Σήμερα νομίζω ότι δημοσιεύθηκε σε φύλλο εφημερίδας κυβέρνησης η κοινή υπουργική απόφαση για την νόμιμη εισαγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών συσκευασμάτων που περιέχουν την λεγόμενη ιατρική κάναβη. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία που θα έχει θετικά αποτελέσματα τόσο σε ό,τι αφορά την ιατρική αντιμετώπιση ασθενειών, όσο όμως και σε ό,τι αφορά το τομέα των επενδύσεων. Προχωράμε στην θεσμική αναδιάρθρωση του συστήματος των μεταμοσχεύσεων. Προχωρήσαμε στην αναβάθμιση του συστήματος αιμοδοσίας. Προχωρήσαμε στην εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία και το ωράριο των γιατρών για την ασφαλέστερη φροντίδα των ασθενών και κατά την εφημερίδα των νοσοκομείων. Σε μέτρα εξυγίανσης για τον αμαρτωλό τομέα των ιατρικών συνεδρίων και στην δημοσιοποίηση των σχέσεων ανάμεσα στις φαρμακευτικές εταιρείες από τη μια και τις επιστημονικές εταιρείες και τους γιατρούς από την άλλη. Έχουμε προχωρήσει στην διακρατική συνεργασία με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η από κοινού διαπραγμάτευση για δίκαιες τιμές αποζημίωσης στα φάρμακα.
προχωρήσαμε σε ένα πλαίσιο θεσμικό για την αξιολόγηση των διοικήσεων των νοσοκομείων με βάση συγκεκριμένους στόχους όπως η προσβασιμότητα και η ποιότητα των υπηρεσιών, η χρόνια αναμονής, η αποδοτική αξιοποίηση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού. Προχωρήσαμε στην αναμόρφωση των οργανισμών των νοσοκομείων στην κατεύθυνση της αναβάθμισης και ανάπτυξης των κλινικών και των τμήματων. Ήδη πρόσφατη απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών με πρόσφατη απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών προστέθηκαν 1.000 επιπλέον οργανικές κλίνες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Προχωρήσαμε στην θεσμική και λειτουργική εξυγίανση του ΚΕΛΠΝΟ που επιτελεί έναν κρίσιμο ρόλο στην προστασία της δημόσιας υγείας και όχι έναν βρώμικο ρόλο στην χρηματοδότηση μέσων ενημέρωσης και δημοσιογράφων για την κάλυψη σκανδάλων. Άλλος είναι ο ρόλος του ΚΕΛΠΝΟ. Προχωρήσαμε στην αναβάθμιση της υγειονομικής φροντίδας που παρέχεται σε πρόσφυγες και μετανάστες, στην ενίσχυση των πολιτικών δημόσιας υγείας με έμφαση στον καθολικό εμβολιασμό του παιδικού πληθυσμού, στην ενίσχυση τέλος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του συστήματος υγείας με γενικευμένη εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενή στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ένα πολύ σημαντικό, ένα πολύ σημαντικό έργο, πολύ σημαντική παρέμβαση που πρέπει να χτιστεί βήμα το βήμα ώστε ο κάθε ασθενής να έχει τον δικό του φάκελο που θα βρίσκεται σε μια βάση πληροφοριών άμεσα προσβάσιμη στο σύστημα υγείας, κυρίως την πρωτοβάθμια φροντίδα, αλλά συνολικά στο σύστημα υγείας, ώστε με το που πληκτρολογεί κανείς το άμκα του ασθενούς, να γνωρίζει ο γιατρός που εκείνη την ώρα βρίσκεται μπροστά του όλο το ιστορικό του ασθενούς. Και βεβαίως αυτό πρέπει να χτιστεί σε μια βάση προοπτικής και κυρίως πρέπει να χτιστεί και από τις μικρές ηλικίες, από τους παιδριάτρους που θα βλέπουν τα παιδιά μας από εδώ και στο εξής, ώστε να έχει μια πολύ άμεση και λειτουργική αποτελεσματικότητα. Αγαπητές φίλες και φίλοι, έχουμε δεσμευτεί ότι αυτοί που θα ωφεληθούν πρώτοι τώρα στη φάση της μετάβασης, στη σταθερότητα και στην ανάπτυξη, θα είναι αυτοί που επλήγησαν περισσότερο τα χρόνια της κρίσης, της μεγάλης κρίσης. Και στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης, η ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους, ειδικά στον ευαίσθητο χώρο της υγείας, είναι στόχος, πιστεύω, ζωτικής σημασίας. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους όσοι δίνουν έναν τιτάνιο και δύσκολο αγώνα. Πρώτα απ' όλα τους εργαζόμενους, το προσωπικό, όλους όσοι εργάζονται στα δημόσια νοσοκομεία και στο Υπουργείο Υγείας και φυσικά την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Είμαι βέβαιος ότι το επόμενο διάστημα τα βήματα που θα γίνουν προκειμένου να πετύχουμε τους μεγαλεπίβολους στόχους που έχουμε θέσει θα είναι ακόμα πιο γρήγορα. Προκειμένου να φτάσουμε σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας που θα αντιστοιχεί σε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Διότι καλό είναι να θέλουμε να είμαστε Ευρώπη, αλλά θέλουμε να έχουμε και παροχές κοινωνικού κράτους που θα αντιστοιχούν σε μια χώρα που βρίσκεται στον πυρήνα της Ευρώπης. Ένα σύστημα που θέλουμε να είναι λειτουργικό, βιώσιμο, διαφανές, δίκαιο και που θα μπορεί να καλύψει με επάρκεια και αξιοπρέπεια τις ανάγκες των πολιτών. Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα, πρέπει όμως να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Πρέπει να τρέξουμε για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Οι προσπάθειές μας μέχρι σήμερα στηρίχθηκαν κυρίως
μέσα από τον εξορθολογισμό της κατανομής των πόρων, το τέρμα της κατασπατάλησης, το δερματισμό της κατασπατάλησης, πρέπει το επόμενο διάστημα οι προσπάθειές μας να στηριχθούν σε ορθό σχεδιασμό, αλλά και σε ενίσχυση των πόρων, των δημόσιων πόρων και των δαπανών, τόσο ως προς ποσοστό, αλλά ο στόχος της ανάπτυξης, γι' αυτό θα έχει μια άμεση προοπτική και στην επούλωση των κοινωνικών πληγών. Διότι η ανάπτυξη και δίκαιη ανάπτυξη κυρίως είναι το να μπορείς να αυξήσεις δραστικά τις δαπάνες που δίνεις για την κοινωνική προστασία, για τη δημόσια υγεία, για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτός είναι ο στόχος της επόμενης περίοδου για τη χώρα. Θα έλεγα ότι είναι ένας εθνικός στόχος μετά τη μεγάλη καταστροφή, η επιστροφή στην κανονικότητα και η επούλωση των μεγάλων πληγών της κρίσης. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις κλείνω λέγοντας, κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια, έχουμε επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε χρόνο να σταθούμε για να τα δούμε και να χαιρόμαστε μεταξύ μας. Δουλειά, δουλειά, δουλειά και ακόμα περισσότερη δουλειά από εδώ και στο εξής, για να μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο που οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας θα είναι αντίστοιχες των αναγκών αλλά και των θυσιών του ελληνικού λαού, για να κρατήσουμε την κοινωνία, τη χώρα, την οικονομία όρθια. Ευχαριστώ πολύ.